Οι διαμαρτυρίες των μικροεπιχειρηματιών της Καρδίτσας για την κατακόρυφη αύξηση των δημοτικών τελών συνεχώς αυξάνονται καθώς φτάνουν οι λογαριασμοί φωτιά της ΔΕΙΑΚ. Οι επιχειρηματίες ζήτησαν και την παρέμβαση του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του οποίου υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατό σε μια στιγμή κατά την οποία οι επιχειρήσεις έχουν οικονομικά γονατίσει να γίνονται αυξήσεις των δημοτικών τελών που φτάνουν ακόμη και το 400%. Το Επιμελητήριο Καρδίτσας έγινε δέκτης παραπάνω το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους βιοτέχνες που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Καρδίτσας, διότι με βάση τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία επιβάλθηκαν τέλη δημοτικά δυσβάσταχτα που φτάνουν μέχρι το ποσό των 400%. Αυτό το ποσοστό είναι απίστευτο. Έχουμε παραδείγματα από αυτή τη στιγμή που πλήρωναν 93 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη και σήμερα καλούνται να πληρώσουν 430. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν στην αγορά. Η βιοτεχνία ζει δύσκολες στιγμές. Υπάρχει μια γενικότερη ασφυξία στην οικονομία της χώρας. Προσπαθούν να πληρώσουν τους φόρους, τον έμφυα, τα γαράτσια, τα ΤΕΒΕ. Και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Καλούμε έστω και τώρα το Δήμαρχο Καρδίτσας να πάρει πίσω αυτό το απαράδεκτο μέτρο, να μην συνεχίσει να επιβάλλει τέτοια κόστη στο νομό μας. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τις βιοτεχνίες και όχι να τις αναγκάσουμε είτε να κλείσουν ή να ανοίξει καμία άλλη.